Όταν κυβερνούν έτσι, δεν γίνεται σχίσμα. Όταν δεν κυβερνούν έτσι, γίνεται διαταραχή και σχίσμα. Και να όψονται αυτοί που θα είναι οι αίτιοι του σχίσματος. Κύριε Νίκο, επιτροχάνε σε δύο, απαντήσει σε δύο ακόμα ερωτήσεις που έχουμε. Ναι. Μία κυρία ρωτάει, επιτρέπεται λέει αυτό που κάνουν μερικές γυναίκες που κρεμάνε σκουλαρίκια και έχουν και ένα σταυρό. Όπως τα έχουν στα αυτιά, λέει και να μην είναι σταυρός. Καραγκιοζηλίκια. Εξευτελίζουν τον Τίμιο Σταυρό. Όχι. Η γυναίκα η οποία είναι χριστιανή βάζει ένα σταυρό στο λαιμό της, λοιπόν, ως φυλαχτό και ως κόσμημα. Και ως κόσμημα και ως φυλαχτό. Τώρα να κρεμάνε ολόκληρες συντεριές από τα αυτιά τους και ένα σταυρό επιπλέον, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και μία τελευταία ερώτηση. Ο διάβολος τα κατάφερε και τα άσχημα να θεωρούνται ωραία πράγματα. Είναι διαστροφή. Είναι αηδία δηλαδή μερικές περιπτώσεις στολισμού γυναικών. Εξευτελίζονται, καραγκιοζοποιούνται και νομίζουν ότι είναι έτσι ωραίες. Και μία τελευταία ερώτηση. Πώς αντέδρασε, λέει, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, όταν κατηγορήθηκε από μερίδα του τύπου που μέσα στον νόμο φώναξε ζήτω ο βασιλεύς? Το θέτουν σαν ερώτηση, λοιπόν, πολύ οι τηλεθέατες. Αυτά τα πράγματα νομίζω τα ξαναείπαμε. Όχι, ειδικά αυτή την ερώτηση, ο ίδιος. Ο Φλωρίνης απήντησε ο ίδιος ότι δέχτηκε τον βασιλιά διότι έχει την αρχή. Όταν το καλάμι είναι όρθιο, τότε να το χτυπάει. Όταν είναι τσαγκισμένο και πεσμένο, να μην το χτυπάει. Όταν η βασιλεία στην Ελλάδα ήταν στις δόξες και όλοι έτρεμαν να ανοίξουν το στόμα τους, να ελέγξουν σκάνδαλα της βασιλικής οικογενείας, ο πατήρ Αυγουστίνος έβγαζε σπίθες, άρθρα φλογερά και ήλεγχε τους βασιλείς. Λοιπόν, τώρα η βασιλεία είναι πεσμένη, ο βασιλιάς ήρθε και εξεδίου στην επιθυμία να επισκεφθεί στο γραφείο του τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος είναι χριστιανός, εκπροσωπεί τον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος είπε, όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα τον διώξω. Τον ερχόμενο πρόσμε, ού μη εκβάλλω έξω. Και τον δέχτηκε, διότι αισθάνεται, είπαμε, συμπάθεια απέναντι ενός πεσμένου καλαμιού. Λοιπόν, όπως δέχτηκε τον κύριο Παπανδρέου, δεν ήταν πρωθυπουργός. Και τον μίλησε με γλώσσα. Και τον κύριο Παπανδρέου δεν τον δέχτηκε όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, ήταν πρόεδρος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και την κυρία Δήμητρα Λιάνη δεν τους δέχτηκε. Τους δέχτηκε και τους μίλησε με πνευματική γλώσσα. Λοιπόν, τι ήθελε να πούνε, δηλαδή να μην εκφράσει την κάποια χαρά, τέλος πάντων, διότι ένας ο πρώην βασιλεύς εξεδήλωσε την επιθυμία να δει τον επίσκοπο, λοιπόν, και εξεδήλωσε την επιθυμία να μεταβεί δίπλα στον ναό να προσευχηθεί. Λοιπόν, ο Φλωρίνης δεν είναι υπεράνω πολιτικών πραγμάτων και αυτό που αισθάνεται το λέει και το γράφει και δεν υπολογίζει κανένα, υπολογίζει τη συνείδησή του και το Θεό. Είπε σαφώς και απεριφράστος, εκτιμώ τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο διότι είναι πολύτεκνος και καλύτεκνος. Έχει πολλά παιδιά και έχει και καλή οικογένεια. Αυτά πρέπει να τα εκτιμούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρούμε, κύριε Σωτρόπουλο, στην παρουσίαση. Ούτε ήρθε ο βασιλιάς εδώ με όπλα να κάνει επανάσταση, με μαγιό ήρθε να κάνει κολύμπι. Λοιπόν. Εδώ δεχόμαστε αφέως οι οποίοι πολέμησαν την πατρίδα και τους έχουμε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, γιατί να μην δεχθούμε τον τέος βασιλιά σαν απλό Έλληνα πολίτη. Φανατισμοί μόνον τοποθετούν το πράγμα. Αντιθέτως από ό,τι το τοποθέτησε ο επίσκοπος Φλωρίνης. Λοιπόν, κύριε Σωτρόπουλε, ας προχωρήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς, κύριε Ζώγα, παραπάνω από τους πολιτικούς και από τους βασιλιάδες, έχουμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο δικός μας βασιλιάς. Ο βασιλεύς των βασιλέων. Και ό,τι μας λέει ο δικός μας βασιλιάς, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, προχωρούμε στην παρουσίαση, κύριε Σωτρόπουλε, της πρώτης μεσιακής προφητείας, του πρωτευαγγελίου, όπως λέγεται. Που είναι στην. Επιτέλους, να αρχίσουμε να πούμε και καμιά προφητεία. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο γάμα κεφάλαιο, στους στίχους 15. Στο στίχο 15. Και είναι γνωστή αυτή η προφητεία σε όλους τουλάχιστον χριστιανούς, γιατί από τα μαθητικά μας χρόνια στο δημοτικό σχολείο τη μάθαμε. Διαβάζω το κείμενο από τους 70. Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου. Και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού φτέρναν. Είναι τα λόγια τα οποία είπε ο Κύριος, ο Θεός, και προς τον Σατανά, αλλά και προς τον, και προς την Εύασμε,
όταν έγινε η παρακοή εκείνο το δειλινό μέσα στον Παράδεισο. Και βέβαια είναι μια μυστηριώδης προφητεία εκ πρώτης όψεως, εάν κανείς δεν έχει υπόψη όλη την Αγία Γραφή. Για να ερμηνεύσει κανείς ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, δεν μπορεί να το πάρει ξεκάρφωτο. Οι αιρετικοί παίρνουν ξεκάρφωτα ορισμένα χωρία, γι' αυτό και πλανώνται. Φαρμάνουν τη μέθοδο της απομονώσεως των εδαφείων. Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι ο λόγος του Θεού προς τον Όφη, έτσι. Τον Όφη, τον διάβολο κατ' ουσίαν, διότι ο διάβολος παρουσιάστηκε με μορφή Όφεως. Πρωτοπλάστος με τη μορφή του Όφεως. Ή μπήκε μέσα σε και εισηγήθηκε την ανυπακοή στο θέλημα του Θεού ο Βάσκανος και γκρέμισε τους πρωτοπλάστους. Κατόπιν ο Θεός απευθύνθηκε στον Όφη υπό την μορφή του Όφεως, εννοείται ο διάβολος, ο Όφης ο αρχαίος, ο δράκοντας, ο πλανών την οικουμένη νόλυνα όπως λέγει η Αποκάλυψη, και είπε ο Θεός στον Όφη: θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα εξυπάτησε, ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός. Κύριε Σύντροφε, όταν λες το σπέρμα σου στο σατανά, εννοεί τι ακριβώς? Το σπέρμα του διαβόλου είναι οι δαίμονες. Μόνο οι δαίμονες. Οι εκπεσόντες άγγελοι. Και είναι και οι δαιμονικοί άνθρωποι. Μάλιστα, όσοι υπακούν στο θέλημα του σατανά. Αυτοί που συντάσσονται με το διάβολο και όχι με το Θεό. Όλοι οι αντίθεοι είναι δαιμονικοί άνθρωποι. Είναι όργανα το σατανά, σπέρμα το σατανά είναι. Τέκνα του σατανά, όπως λέγει ο Απόστολος. Πνευματικά τέκνα του διαβόλου. Όπως είπε ο Χριστός, τέκνα του διαβόλου. Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου έστε από. Ναι, ακριβώς. Το 8ο κεφάλαιο εκεί, το φοβερός αυτός λόγος που είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους. Εσείς λέει, δεν είστε από πατέρα το Θεό, είστε από πατέρα το διάβολο και κάνετε τα θελήματα του πατρός σας, του διαβόλου. Εδώ λέει ο Κύριος, θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα το διάβολο και την γυναίκα που εξυπάτησες, ανάμεσα στους αγγέλους σου, τους δαίμονες και τους δαιμονικούς ανθρώπους και στο σπέρμα της γυναίκας. Δεν είναι παραδοξότατη έκφραση, κύριε. Μπράβο, κύριε Γιώργα, ακριβώς. Ο όρος σπέρμα είναι μόνο για άνδρες, δεν είναι για γυναίκες. Λέμε σπέρμα ανδρός, δεν λέμε ποτέ σπέρμα γυναικός. Εδώ η γραφή έχει παράδοξη έκφραση. Μιλάει για σπέρμα γυναικός. Παραδοξοτάτη έκφραση, όπως παρατηρούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, ποτέ επαναλαμβάνω δεν λέμε σπέρμα ανδρός. Σπέρμα γυναικός. Λέμε πάντοτε σπέρμα ανδρός. Εδώ παραδόξως λέει σπέρμα γυναικός. Γιατί λέει σπέρμα γυναικός? Εδώ υπονοεί με αυτό το λόγο, υπενήσεται με αυτό το λόγο ο Κύριος την εκπαρθένου προέλευση του Μεσσία του Χριστού. Του ιδίου να πούμε. Ναι. Την εκπαρθένου προέλευση. Ο ίδιος ο Θεός είναι που έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είναι σπέρμα ανδρός, διότι ο Ιωσήφ δεν συνετέλεσε στη σύλληψη του Χριστού. Είναι απάτορο, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Εβραίους. Μπράβο, ως άνθρωπος είναι απάτορο, δεν έχει πατέρα φυσικό ο Χριστός. Ο Ιωσήφ ήταν κατά νόμον πατέρας, θετός πατέρας, όχι φυσικός, όχι πραγματικός πατέρας. Ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι απάτορο και σαν Θεός είναι αμήτωρ. Στον ουρανό δεν έχει μητέρα και στη γη δεν έχει πατέρα. Πόσο ωραία τα εκφράζει η Γραφή. Είναι σπέρμα γυναικός, τέκλων γυναικός μόνο. Όλοι είμεθα τέκνα δύο ανθρώπων, ενός ανδρός και μιας γυναικός. Ο Μεσσίας ο Χριστός είναι σπέρμα γυναικός, όχι ανδρός. Είναι τέκνων ενός μόνο ανθρώπου της Παναγίας, της Παρθένου. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα υπαινιγμό για την εκπαρθένου προέλευση του Μεσσία. Έχουμε και κάτι άλλο παράδοξο. Είναι μια λέξη, κύριε Ζόγα, που τονίσατε, ναι, τη διαβάσατε με έμφαση, αυτός, μια αντωνυμία. Την αντωνυμία αυτός, κύριε, ναι, Σαντροπουλέ. Εδώ θα περίμενε κανείς να πει αυτό. Έτσι, μπράβο. Σε ουδέτερο. Αφού μίλησε για σπέρμα γυναικός, στη συνέχεια τι έπρεπε να πει? Αυτό. Αυτό, το σπέρμα δηλαδή, θα σου συντρίψει την κεφαλή, Όφη, διάβολε.
Δεν λέει όμως αυτό το σπέρμα, λέει αυτός. Καταργείται εδώ το συντακτικό. Αυτό το λάθος γίνεται εδώ στη μετάφραση του, στην Παλαιά Διαθήκη, στη μετάφραση του Βάμπα που λέει αυτό, το έχει στο δέντρο, είναι λάθος. Καλά. Λοιπόν, αυτός, λοιπόν, σουτηρήσει κεφαλήν. Το σπέρμα της γυναικός θα είναι αυτός. Δηλαδή θα είναι άρεν τέκνος, θα είναι ανήρ, άνδρας. Ο Μεσσίας θα είναι αυτός, ο άνδρας ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλήν. Σαν να έλεγε ο Κύριος στο Φίδι, γυναίκα απάτησες, από γυναίκα θα το βρεις. Η γυναίκα θα γεννήσει το Μεσσία που θα σου σπάσει το κεφάλι και εσύ τι θα κατορθώσεις. Απλά θα το τηρήσεις αυτού πτέρνα. Μόλις θα το πληγώσεις λίγο την πτέρνα. Η σταύρωση του Μεσσία, η σταύρωση του Χριστού είναι το φρικτότερο μαρτύριο, ο φρικτότερος τρόπος εκτελέσεως. Εν τούτης, μπροστά στη συμφορά που υπέστη με τη σταύρωση του Χριστού ο Σατανάς, η σταύρωση του Χριστού καταντάει απλώς σαν ένα κέντημα στην πτέρνα, ενώ το χτύπημα που υπέστη ο Σαντανάς είναι κέριο, του συνέτριψε το κεφάλι, του διέλυσε το κράτος. Το κράτος. Ενώ και εδώ υπερίσσεται την τριήμερη σωματική θανάτωση του Κυρίου. Τη σταύρωση, αυτό είναι. Που τρεις μέρες θανατώθηκε, ας πούμε. Έμεινε στο θάνατο, ναι, επί τριήμερων και κατόπιν ο Χριστός ανέστη. Αυτή η περικοπή, αγαπητοί τηλεθεατές που ακούσατε, από το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, της Γενέσεως, χαρακτηρίζεται, όπως είπε ο κύριος Ζώγας, πρωτευαγγέλιο. Η πρώτη ευχάριστη αγγελία είναι τρόπον δεινά μια ακτίνα ελπίδας που διέσχισε τα πυκνά φυλώματα του Παραδείσου. Ότι ένας μελλοντικός απόγονος της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλήν του Όφεως.